Σοβαρότατες ζημιές στο κάστρο της Κιάφας, στον αρχαιολογικό χώρο του Σουλίου, προκάλεσε η πρόσφατη ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 ρίχτερ που σημειώθηκε με επίκεντρο την περιοχή του Καναλακίου. Με εντολή της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, κλιμάκιο από την εφορία αρχαιοτήτων Θεσπρωτείας, επισκέφθηκε αμέσως τον χώρο και κατέγραψε τις ζημίες που υπέστη το κάστρο, το οποίο έκτισε ο Αλή Πασάς το 1803 και αποτελεί το πλέον εμβληματικό από τα μνημεία του κηρυγμένου ως ιστορικού και διατηρηταίου μνημείου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου του Σουλίου. Όπως ενημερώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, οι ζημίες είναι εξαιρετικά σοβαρές, με κατάρρευση μεγάλων τμήματων της τοιχοποιίας του κάστρου, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, σε πολλαπλά σημεία της περιμέτρου αλλά και των προμαχώνων του. Φθορές διαπιστώθηκαν και στα κατάλοιπα των κτίριων που διασώζονται στο εσωτερικό του, κυρίως στην περιοχή των δεξαμενών και των υπόγειων χώρων του δυτικού περιβόλου, τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο σεισμός προκάλεσε και ρηγματώσεις που βαίνουν παράλληλα με την πορεία των τειχών εσωτερικά στο έδαφος, κυρίως σε περιοχές επιχώσεων γύρω από τα ίχνη θεμελιώσεων των κτισμάτων. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού υπενθυμίζει ότι στις 13 Ιανουαρίου είχε συζητηθεί το ζήτημα της ανάδεξης του ιστορικού χώρου του Σουλίου σε σύσκεψη υπό την κυρία Μενδώνη και του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη στην περιφέρεια Ηπείρου. Στις 6 Φεβρουαρίου συγκλήθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού για ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη και υπηρεσιακών παραγόντων. Στη σύσκεψη αυτή ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών για τα έργα που απαιτούνται ώστε να αναδειχθεί ο ιστορικός χώρος του Σουλίου. Είχε επίσης συσταθεί ομάδα ειδικών επιστημόνων για να μελετήσει και να προτείνει σχέδιο προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του Σουλίου. Μετά τη σύσκεψη της 6 Φεβρουαρίου και εν ώψη της επικείμενης σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου με την Περιφέρεια, ομάδα μελετητών του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επισκέφθηκε το κάστρο με αποτέλεσμα να υπάρχει η πρόσφατη φωτογραφική τεκμηρίωση του μνημείου όπως και παλαιότερες φωτογραφίες καθώς και αποτυπώσεις στο αρχείο της εφορίας αρχαιοτήτων Θεσπρωτείας που συνεισφέρουν στην ανάγνωση των φθορών αλλά και την αποκατάστασή τους, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η εικόνα των πολύ σοβαρών βλαβών στο μνημείο καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη συνέχιση των φθορών και ενδεχομένως την κατάρρευση των τοιχοποιών σε περίπτωση μετασεισμών ή ακόμη και καταρακτώδους βροχόπτωσης. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού έκρινε ότι η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων είναι αναγκαία, επικοινώνησε αμέσως με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου τεχνικό κλιμάκιο της περιφέρειας να συνδράμει την εφορία αρχαιοτήτων Θεσπρωτείας. Παράλληλα, έδωσε εντολή για άμεση διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων από τους εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού και, όπως κάνει γνωστό με ανακοίνωσή του, ο βουλευτής Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιώγιακας, εγκρίθηκαν ήδη 80.000 ευρώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μενδώνη για την αμεσότατη ανταπόκρισή της στην ανάγκη να διασωθεί ένα θρηλυκό μνημείο της νεότερης ιστορίας του τόπου μας, σημείωσε ο κύριος Γιώγιακας, που είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπουργό.